Είναι εδώ και ο Χρήστος ο Γιαννούπης από την Θεσσαλονίκη, την Αλφα Θεσσαλονίκη. Επειδή ο κόσμος μου κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι ζεστός και θερμός, αν θες και εσύ στα γρήγορα να μας πεις δύο κουβέντες και μετά ο λόγος στον κόσμο. Και στα παιδιά από την απεργία, εννοείται. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον τόνο της φωνής Φάμελου Πολάκη. Μπορώ μόνο να σας μιλήσω με μία ανάμνηση. Τον τόνο της φωνής τους δεν μπορείς να τον πιάσεις. Επειδή όλα τα πολιτικά ζητήματα έχουν τεθεί και πιστεύω και με τρόπο δυναμικό και κατανοητό, εγώ θέλω να αναδείξω σε δευτερόλεπτα τη διαφορά που είναι και ερώτημα πολλών προς όλους μας. Τι διαφορετικό είστε εσείς από τους άλλους? Πάρα πολλά αναλύθηκαν. Εγώ θα σας πω μια ιστορία. Είναι το 2017, όπου αναπληρωτής υπουργός υγείας είναι ο κύριος από εδώ. Έχει διαγνωστεί ο γιος του αδερφού μου με βαριάς μορφής καρκίνου 14 ετών. Και έχουμε προσφύγει σαν οικογένεια σε μία από τις πολυδέδαλες επιτροπές που προσπαθούσε και ο Ανδρέας Ξανθός και ο Πολάκης να τις καταστήσουν λειτουργικές. Αυτή η επιτροπή λοιπόν σε μια συνεδρίαση αποφάσισε ότι δεν θα στείλει το παιδί για θεραπεία στο εξωτερικό, το έστελνε στο θάνατο, 14 ετών. Έχω το θάρρος και το θράσος και τον παίρνω τηλέφωνο. Είναι αναπληρωτής υπουργός. Είχα πάρει και τη δώρα, παίρνω τον Παύλο. Η αντίδραση είναι η εξής για τη διαφορά ημών και των άλλων. Ο αναπληρωτής υπουργός υγείας φόρεσε το κράνος της παλιάς μηχανής, κατέβηκε κάτω, πήγε στην επιτροπή που συνεδρίαζε, έκανε κάτι απόλυτα νόμιμο, παρακίνησε να υπάρξει δικαιοσύνη για να δοθεί ελπίδα και ζωή σε ένα παιδί, ανεξαρτήτως αν ήταν ανιψιός μου, πρίγινο βουλευτής, ναι, δημοσιογράφος ήμουνα, παρενέβη, μας βοήθησε, όπως δεν θα έκανε, δεν γνωριζόμασταν, δεν είχαμε καμία σχέση. Σήμερα αυτό το παιδί είναι δευτεροετής χωρίς όραση στην ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μεταξύ των άλλων και με εμάς. Και είμαι σίγουρος, κλείνοντας, για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο και να μην τρώω και το χρόνο από τους απεργούς της Μαλαματίνας, είναι θερμή η χαρά μας όταν παίρνουμε δύναμη από εσάς για να κάνουμε όλοι μαζί αυτό που θα συμβεί όποτε και όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Λέω ότι σε αυτή τη χώρα ο Παύλος, η Δώρα, ο Σωκράτης, ο Γιώργος, όλοι εσείς, κανείς δεν θα έλεγε ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Το μόνο που πεθαίνει όταν δεν προσαρμόζεται στην αλήθεια τους είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.